Τίσετε με ήθος, αξιοπρέπεια και με το δικό σας αγώνα καθημερινά να κάνετε ό,τι είναι εφικτό και ανθρωπίνως δυνατό ακόμα και στην Κάλυμνο που πέρασε τόσα με το προσφυγικό. Αλλά ωστόσο, 8 χρόνια μετά έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας να σας πει «Κυρία Σιφάκη, δεν ανήκετε στο λιμενικό σώμα για γραφειοκρατικού τύπου δυσκολίες». Εξηγήστε μας λίγο τι έχει συμβεί. Όπως καλά είπατε, το 2011 συμμετείχα στο διαγωνισμό, κόπηκα σε δύο αθλήματα, μετά κάναμε δικαστική προσφυγή, κερδίσαμε την απόφαση στο Διοικητικό Αφετείο του Πειραιά και έτσι με την επόμενη, το 2015, το Υπουργείο έπρεπε να με καλέσει να μπω στη σχολή μαζί με, με τους υπόλοιπους επιταχόντες της επόμενης προκήρυξης. Πήγα το Σεπτέμβριο του 2015 στη σχολή, 9 μήνες μας και τον Ιούνιο του 2016 παρουσιαστήκαμε στο λιμεναρχείο του Καλύμνου. Της Καλύμνου. Τα καθήκοντά μου ήταν ως κυβερνήτης, ως στάχος. Mm-hmm. Είμαστε μια θέση η οποία είναι από τις πιο δύσκολες θέσεις που θα μπορούσε να είναι ένας λιμενικός. Και ειδικά εδώ πέρα στην παραμεθόριο που έχουμε το μεταναστευτικό, εμείς είχαμε και τα ίμια. Σωστά, σωστά. Και απέδειξα 3 χρόνια τώρα ότι όχι μόνο ακατάλληλη δεν ήμουν, αλλά σας προτείνανε μάλιστα, θα τα πούμε και στην πορεία, και αναβάθμιση του ρόλου σας μέσα στο λιμενικό σώμα στην Κάλυμνο εξαιτίας της διαγωγής και της συμπεριφοράς και στάσης που δείξατε απέναντι σε καθημερινά προβλήματα που μπορεί κάποιος άλλος να μην είχε σταθεί αντάξιος και να το είχε βάλει στα πόδια. Εν πάση περιπτώσει, πείτε μου κάτι, πώς το μάθατε και τι σημαίνει πλέον για σας το ίδιο το κράτος, το λιμενικό σώμα σε κεντρικό επίπεδο αυτή τη στιγμή να αποδέχεται την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τελικά εσείς να πρέπει, κακά τα ψέματα, να μείνετε στο δρόμο? Και από ό,τι γνωρίζω έχετε και ένα μικρό μωράκι εκεί μαζί σας στην Κάλυμνο, έτσι, ζείτε εκεί μόνιμα πλέον. Αυτή την περίοδο είμαι σε ύμνο, σε άδεια ανατροφής τέχνου και το μωράκι είναι 4 μηνών και το εισόδημά μου το μοναδικό ήταν ο μισθός μου. Δηλαδή σας ανακοινώθηκε, συγγνώμη μισό λεπτό, δεν το κατάλαβα, σας ανακοινώθηκε το ότι αποχωρείτε από το λιμενικό σώμα ενώ ήσασταν σε κατάσταση κοίησης, ήσασταν δηλαδή εγκυμονούσα? Είχα γεννήσει τώρα, το Φλεβάρι. Είχατε γεννήσει, είχατε γεννήσει, μάλιστα. Και είχα άδεια ανατροφής τέχνου. Εν τω μεταξύ, επειδή δεν υπάρχει γάμος, είμαστε ουσιαστικά μονογονική οικογένεια. Mm-hmm. Η υπηρεσία μου παρέχει αντί για 9 μήνη που παρέχει συνήθως, 10 μήνη άδεια ανατροφής τέχνη. Και αυτή όμως... Πείτε μας λίγο, πώς νιώθετε τις τελευταίες ώρες, τι λέει η οικογένειά σας? Όπως είπατε, εσείς είστε μια μονογονεϊκή οικογένεια. Η οικογένειά σας εδώ πίσω στην Κρήτη, τι σας λέει? Ποια είναι η επόμενη μέρα, θα κινηθείτε νομικά, τι θα κάνετε? Όλοι έχουμε μείνει άφωνοι. Εγώ όταν το έμαθα δεν το πίστευα. Νομίζω ήταν ένα κακόγουστο αστείο. Έχουμε μείνει άφωνοι, δεν ξέρουμε τι. Περιμένουμε μία απάντηση, γιατί έχουμε στείλει μία επιστολή στον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό. Έχει κοινοποιηθεί. Έχουμε στείλει μία επιστολή με το δικηγόρο μου τώρα καιρό. Και περιμένουμε μία απάντηση, αλλά δεν έχουμε λάβει τίποτα. Ούτε αρνητική ούτε θετική. Εμένα αυτό που με στενοχωρεί περισσότερο είναι ότι υπηρετώ τόσα χρόνια εδώ πέρα. Ναι. Έχω δώσει τον καλύτερό μου εαυτό. Έχω ανταπεξέλθει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αυξημένες περιπολίες, να φανταστούμε, λόγω και του προσφυγικού. Δεν περάσατε και λίγα το 2016. Με συνθήκες, με μετανάστες, με όλα αυτά που γινόταν τα προστατικά στα ίμια, που κατά τύχη δεν είχαμε ναυτικό ατύχημα, κάθε μέρα η ζωή μας κινδύνευε. Και πέρασε τόσο καιρό σε μια τέτοια δύσκολη θέση και μετά έρχεται, ξέρω εγώ, ένα χαρτί που σου λέει θεωρητικά σε κρίνουμε ακατάλληλη, γιατί δεν είχες πετύχει τότε σε δύο αθλήματα με εκείνα τα χρονικά όρια που έδιναν. Και τα πέτυχες, ξέρω εγώ, με όρια που ήταν για τις γυναίκες. Ωστόσο, το κερδίσατε όμως τότε αυτό, σωστά, κυρία Σιφάκη, νομικά δηλαδή. Τα ξαναέδωσα τα αθλήματα, απλά τα έδωσα με όρια γυναικών που ήταν παλιότερα στις προηγούμενες προκηρύξεις. Άρα καθόλου ανώμημοι ήσασταν όλο αυτό το διάστημα, γιατί έχουν ακουστεί και άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν που τελικά οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη και δεν είχαν δίκιο τα πρόσωπα αυτά. Αλλά ωστόσο εδώ μιλάμε για μια καθαρά νομότυπη και νομοταγή συμπεριφορά από πλευράς δική σας. Ήσασταν στο σώμα, υπηρετούσατε με επίσημα έγγραφα, ωστόσο τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν επικροτεί αυτή την άποψη, έτσι? Σωστά. Και με ένα απλό χαρτί
διώχνουν μια άγαμη μητέρα με ένα μωρό, με έναν ευγέννητο μωρό στο δρόμο, χωρίς εισόδημα, χωρίς τίποτα, χωρίς εισόδημα και χωρίς ασφάλεια. Γιατί ουσιαστικά τώρα η υπηρεσία μου λέει ότι πρέπει να καταθέσω την ταυτότητά μου και τη βιβλιαρία μου. Άρα παραμένω χωρίς μισθό και χωρίς ασφάλεια, ούτε για μένα ούτε για το παιδί. Πότε σας δώσανε περιθώριο, κυρία Σιφάκη? Μέχρι πότε έχετε το περιθώριο αυτό? Δεν έχουν δώσει περιθώριο, έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει, έτσι. Έχει τελειώσει. Μάλιστα. Απλά πρέπει εγώ κάποια στιγμή να πάω στην υπηρεσία για να παραλάβω επί και επίσημα δηλαδή, το χαρτί και να πάω πάνω στον Πειραιά να παραδώσω την ταυτότητά μου και τα βιβλιάρια. Πείτε μου κάτι.